Εκατοντάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας με μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα καταδικάζουν το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Καταδικάζουν την πολιτική της απελευθέρωσης του σιδηροδρόμου για την αύξηση των καπιταλιστικών κερδών που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εφάρμοσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στις ράγες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λαός μας συνεχίζει τον αγώνα του για να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους ενόχους, για την προστασία της ζωής του, για τα δικαιώματά του, και αντιτάσσεται σε όλη τη χώρα. Στο νομοσχέδιο που φέρατε, κύριοι της κυβέρνησης, στη Βουλή για την παραπέρα εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση του νερού, των σκουπιδιών, των αποβλήτων. Το νομοσχέδιό σας επιχειρεί να ολοκληρώσει ένα ακόμα έγκλημα που έχουν ξεκινήσει όλες οι κυβερνήσεις, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνατε στο σιδηρόδρομο, στην ενέργεια, για να διαμορφωθεί η ενιαία αγορά σε όλους τους τομείς της οικονομίας ως πεδίο υψηλής κερδοφορίας των μονοπωλίων. Υλοποιείτε όλοι σας την κοινοτική οδηγία 60 του 2000 που άνοιξε τον επικίνδυνο δρόμο για την απελευθέρωση, την ιδιωτικοποίηση του νερού και των υποδομών του, την αύξηση της τιμής του, τον περιορισμό της διάθεσης του νερού στον αγροτικό τομέα, την επιβολή ιδιωτικών οικονομικών κριτηρίων στη λειτουργία των επιχειρήσεων ίδρευσης. Ο λαός καλείται να βγάλει ουσιαστικά συμπεράσματα. Από το τέλος της δεκαετίας του 90, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δρομολόγησε τον τεμαχισμό της ΕΙΔΑΠ, όπως έγινε με το σιδηρόδρομο και την ενέργεια. Η ΕΙΔΑΠ Παγίων παρέμεινε στο κράτος και η διανομή πέρασε στις ανώνυμες εταιρείες, ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, οι οποίες εισάχθηκαν στο χρηματιστήριο. Αυτό διαχειρίστηκαν οι επόμενες κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έβαλε την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ στο υπερταμείο το 2016 και με σχετική κοινή υπουργική απόφαση τιμολόγησης του νερού το 2017 καθόρισε την τιμή του με βάση την κερδοφορία του επενδυμένου κεφαλαίου. Διεθνείς μονοπόλια μυρίστηκαν ψητό και μπήκαν στην ελληνική αγορά, όπως οι όμιλοι της γαλλικής Σουέζ, της αμερικάνικης Πόλτσον, που ελέγχει μεγάλο μέρος των μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Ο μύθος ότι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό έχει καταρρεύσει. Τα μονοπόλια με τις πλάτες του αντιλαϊκού αστικού κράτους κάνουν τη δουλειά τους και με λιγότερο από το 51% των μετοχών. Οι επιχειρηματίες έχουν πατήσει πόδι σε πηγές, σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς, σε ιαματικά λουτρά, σε πολλά άλλα σε αυτό το τομέα. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κρατικοί όμιλοι ή δημοτικές επιχειρήσεις παραδόθηκαν συνολικά σε ιδιώτες, όπως στη Βρετανία, είτε μερικώς όπως στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, και παντού, μα παντού πλήρωσε ο λαός με την εκτείναξη των τιμών, με πρόσθετους φόρους, με υποβάθμιση των υποδομών, με διακοπές στην υδροδότηση και επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Όλα για το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό διαφυλάσσουν οι υποστηριχτές της απελευθέρωσης, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα. Και αυτή την πολιτική πληρώνει ακριβά ο λαός μας. Αυτό πληρώνουν οι αγρότες και οι εργαζόμενοι στον κλάδο ίδρευσης, αποχέτευσης, με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης και την κατάργηση δικαιωμάτων. Σε αυτό το έδαφος προχωράει το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας με τη συγκρότηση της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων για να διευρύνει και να ρυθμίσει την καπιταλιστική αγορά για τους παρόχους ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης. Η ίδια η δημιουργία ρυθμιστικής αρχής μαρτυρά την παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού
για να κερδοφορήσουν οι όμιλοι σε βάρος του λαού. Αυτό σημαίνουν οι αρμοδιότητές της για παρακολούθηση και εποπτεία της ορθής εφαρμογής συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος σε τρίτους που προσπαθεί να κρύψει η κυβέρνηση, ή ότι θα διευθετεί διαφορές μεταξύ των πελατών καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, καθώς και μεταξύ παρόχων. Ταυτόχρονα, θέλουμε να σημειώσουμε ότι οι αναφορές του νομοσχεδίου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενισχύουν την επέλαση των οικονομικών ομίλων, την επιτάχυνση της εγκατάστασης ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών, την καταπάτηση πανέμορφων, ακόμα και προστατευόμενων περιοχών στο όνομα του λεγόμενου δημόσιου συμφέροντος, με βαριές συνέπειες στους κατοίκους, στους κτηνοτρόφους και στους μελισσοκόμους, στο περιβάλλον, στην Κάριστο, συνολικά στην Εύβοια, τη Στερεά, σε όλη τη χώρα. Σε αυτή την κατεύθυνση ενισχύεται η επικίνδυνη απόφαση της αναγκαστικής απαλωτρίωσης του 20% δασών, δασικών εκτάσεων και χωραφιών για να προωθηθούν οι στόχοι των μονοπωλίων και να πιαστούν τα πλάνα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα και έτσι αποφασιστικά θα συνεχίσει με μεγαλύτερη στήριξη του λαού. Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και συνεχίζουμε τον αγώνα για δραστική μείωση των τιμολογίων για να μην υπάρξει καμιά διακοπή νερού στα λαϊκά νοικοκυριά, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με δικαιώματα, κατάργηση των εργολάβων. Το λαϊκό συμφέρον απαιτεί να γίνει το νερό κοινωνικό αγαθό στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου, διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, με εργαλεία την κοινωνική ιδιοκτησία και τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, ώστε ο ενιαίος κρατικός φορέας νερού να διαχειρίζεται το σύνολο των υδάτινων πόρων και των υποδομών, να φροντίζει για τα αναγκαία κατασκευαστικά έργα, οδηγώντας σε ικανοποίηση των αναγκών του λαού για φτηνό, ασφαλές, ποιοτικό νερό. Όλοι σήμερα αυτό είναι το κάλεσμα που κάνουμε τελειώνοντας την ομιλία μας όλοι σήμερα στην κινητοποίηση των συνδικάτων και των άλλων μαζικών φορέων στο Σύνταγμα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.